Καλησπέρα και από μένα, σε όλες τις φίλους, τους φίλους, τα αγαπητά παιδιά μας, συναδέλφους αυτοδιοικητικούς, αλλά και συναδέλφους επαγγελματίες υγείας, γιατί είμαι και με αυτή την ιδιότητα εδώ σήμερα. Θέλω από καρδιάς και εκ μέρους του Περιφερειάρχη να ευχαριστήσω την πρόεδρο του Συλλόγου Φλόγας Αντινίου, αλλά και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόσκληση. Ξεκινώντας, θέλω να πω ότι ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας κατά του παιδικού καρκίνου, όπως όλοι μας γνωρίζουμε πλέον, και όπως μας έχει δώσει και η φλόγα να το καταλάβουμε όλα αυτά τα 40 χρόνια που είναι δίπλα στα παιδιά με καρκίνο. Είναι μία νόσος που στο πρώτο άκουσμά της προκαλεί φόβο, αγωνία, αλλά και θλίψη, τόσο στο ίδιο το παιδί, αλλά και σε ολόκληρη την οικογένεια, γιατί η οικογένεια είναι αυτή που τραβάει, να πω έτσι, όλα τα βάρη πάνω της. Θα με συγχωρέσετε γιατί είμαι και λίγο ευαίσθητη. Ωστόσο, ο καρκίνος παιδικής ηλικίας μπορεί να ιαθεί. Και σπουδαίο ρόλο σε αυτό παίζουν οι σύγχρονες και εξειδικευμένες θεραπείες, αλλά και η ολοκληρωμένη φροντίδα τόσο σε ψυχολογικό, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Εμείς οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να βρισκόμαστε δίπλα στις οικογένειες αυτές, ώστε να μοιράζονται μαζί μας τους φόβους, τις αγωνίες, αλλά και να τους στηρίζουμε. Ωστόσο, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και ως θεσμικοί παράγοντες, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία, ώστε όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας να αποτελεί πλέον την πίστη ότι ο καρκίνος δεν είναι πια ταμπού και μπορεί να νικηθεί. Ας φωτίσουμε λοιπόν όλοι μαζί το όνειρο κάθε παιδιού με την αγάπη μας, και όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι μετά από μια δυνατή καταιγίδα βγαίνει και ο ουράνιο τόξο.